Έχω νοίκο στα χέρια μου τη λίστα, ή μάλλον τον τόμο μπορώ να πω, των 170 σελίδων που περιλαμβάνει τους 4.151 οφειλέτες με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ. Οι οφειλέ του πραγματικά σοκάρουν, καθώ φτάνουν τα 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που αποτελούν πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που πληρώσαμε όλοι μα, μόνο με το χαράξι τη ΔΕΗ την έκτακτη φορά. Όπω βλέπετε στο σχετικό πίνακα που θα δείτε, ο πρώτο στον κατάλογο οφείλει 952 εκατομμύρια ευρώ, ο δεύτερο 320, ο τρίτο 239, ο τέταρτο 216, ο πέμπτο τη σειρά 166, ο έκτο 160, ο έβδομο 153. 8.142, όπως και ο ένας... Ακούγονται μικρά, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ θα είναι ο καθένας. Ακριβώς, έτσι. και ο, ο δέκατος στη σειρά 136 εκατομμύρια ευρώ. Πώς ο πρώτος? Ε, ο πρώτος 900, πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ. 900 εκατομμύρια ευρώ. 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 Ακριβώς, Νίκο. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οφειλές που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω και των προσαυξήσεων. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς βρίσκονται ήδη στη φυλακή, ενώ άλλοι έχουν το Και είναι αμφίβολο όμω Νίκο, αν από τα περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ καταφέρει τελικά το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει το 1 Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 15 οφειλέτε με χρέη πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και άλλοι τόσοι με χρέη 50 έω 100 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, τα χρέη αυτά έχουν καταστεί ξυπρόθεσμα από τον Νοέμβριο του 2010. Να πούμε ότι στην κατηγορία των οφειλετών. Βρίσκονται επιχειρηματίε, άνθρωποι του αθλητισμού, τραγουδιστέ, έμποροι και βιοτέχνε. Και το ζητούμενο τώρα είναι αν πέραν της δημοσιοποίηση των ονομάτων κινηθούν και ποιε διαδικασίε ώστε να εισπραχθεί ένα μεγάλο μέρο από τα ληξιπρόθεσμα αυτά, χρέηνικο.